Το χρονιάτικη πίτα του έκοψε το κέντρο νέων Υπήρου παρουσία των μελών του, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό το 2024 και επιθυμώντας να αποτελέσει ένα έτος που θα συνοδευτεί από μια σειρά δράσεων αλλά και αύξηση των μελών του. Παράλληλα στις εγκαταστάσεις του κέντρου νέων Υπήρου στην οδό Καπλάνη 10 και στο πλαίσιο σχετικού project που υλοποιείται, πραγματοποιήθηκε διαπολιτισμική εκδήλωση φαγητού με γεύσεις από κάθε γωνιά της γης. 2024 και αποφασίσαμε να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας σε συνδυασμό με όλους τους φίλους εθελοντές που έχουμε σαν κέντρο νέων Υπήρου. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί όλοι οι εθελοντές μας έχουν δημιουργήσει γλυκά, φαγητά αλλά και τη βασιλόπιτα με διάφορες σκέψεις από όλο τον κόσμο. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε το 2024, καθώς και να βάλουμε στόχους για τη νέα χρονιά πολύ δημιουργικά. Η συμμετοχή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Πάντα περιμένουμε περισσότερο κόσμο να έρθει στις δράσεις μας και να λάβει μέρος. Βέβαια, αυτό που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η συμμετοχή ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο και στις ευρωπαϊκές μας δράσεις, όπως είναι τα προγράμματα Erasmus, αλλά και στα φεστιβάλ που κάνουμε στην περιοχή. Ο κόσμος της πόλης μας αγαπάει και μας στηρίζει. Σήμερα θα έχουμε εδώ πέρα διάφορες συνταγές. Αν θέλει κάποιος ή κάποια από εκείνες και εκείνους που έφτιαξαν αυτές τις συνταγές, μπορεί να μας μοιραστεί δύο λόγια. Εγώ έφτιαξα μία συνταγή από το Μαρόκο. Είμαι από την Ισπανία, αλλά εντάξει, έχω φτιάσει και άλλες φορές αυτή την συνταγή και μου έχει δώσει ένας φίλος που είναι από το Μαρόκο την συνταγή. Και είναι μία συνταγή πολύ, μπορώ να σου πω, special. Πώς είναι στα ελληνικά special? Ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη, γιατί είναι γλυκή και αλμυρή, οπότε ελπίζω ότι σας αρέσει. Είμαι Ελλήνας, αλλά ζω Σουηδία και γι' αυτό το λόγο έφτιαξα αυτά εδώ, που λέγονται κούκκις μπόλα. Είναι ένα γλυκό το οποίο πάντα συνοδεύει το σουηδικό φίκια, που είναι όταν πίνεις καφέ μαζί με κάποιο γλυκό.